με τον πρόεδρο του ΕΚΑΠ, τον συμπατριώτη μας, τον κύριο Γιάννη Ροζιώκο. Κύριε πρόεδρε, γεια σας. Παρευρίσκεστε σήμερα εδώ στην εκδήλωση αυτή του Συνδέσμου Διαιτητών. Την πολύ όμορφη αυτή η εκδήλωση για την απονομή πτυχίων που παρακολούθησαν τις πρώτες βοήθειες, ανθρώπους που παρακολούθησαν τις πρώτες βοήθειες. Ανακοινώσατε κάποια σημαντικά πράγματα και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά. Πείτε μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ήμουνα εδώ πραγματικά για μια ακόμη φορά στην πατρίδα μας που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, διότι η προσπάθεια που γίνεται για την επιμόρφωση ανθρώπων οι οποίοι θα παρευρίσκονται στους αγωνιστικούς χώρους είναι πάρα πολύ σημαντική και είπαμε παραπέρα εδώ πέρα τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη όλα τα παιδιά που έγινε αυτή η εκπαίδευσή τους εδώ θα μεταφερθούν στο ΕΚΑΒ για επιπλέον επιμόρφωση για να πάρουν τον BLS, δηλαδή να γίνει μια πιστοποιημένη εκπαίδευση ώστε αυτοί οι άνθρωποι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πολύ καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα σε γνώσεις του αντικειμένου. Και είπαμε ότι από εδώ και πέρα το ΕΚΑΒ θα είναι σε μια συνεχή εκπαίδευση μαζί με τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που γίνεται η εκπαίδευσή τους εδώ, ώστε να μπορούν να είναι και, να είναι και ενημερωμένοι καλύτερα και να μπορούν να διαμορφώσουν στην επίγουσα ιατρική τις γνώσεις τους και στους πολίτες και μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από το γήπεδο. Επίσης, ανακοινώσαμε και είπαμε το εξής, ότι όλα τα παιδιά που αγωνίζονται σήμερα στους αθλητικούς στίβους και στους αγώνες ποδοσφαίρου και το Ασκηπείο της Βούλας που έχει ένα κέντρο αθλητικών κακώσεων και το ΚΑΤ που επίσης έχει ένα κέντρο αθλητικών κακώσεων και για άκρα χείρα και για γόνατα και για όμο και για σπονδυλική στήλη, είναι στη διάθεση των αθλητών του ομίλου αυτού των πατριωτών μας, ώστε εάν τους συμβεί οτιδήποτε να μπορούν και να επανορθώσουν και να επανακτιμηθούν και να δουν την υγεία τους χωρίς φυσικά καμία χρηματική διαδικασία, να είναι δίπλα δηλαδή σε μια αποκατάσταση η οποία πραγματικά να τους δώσει πάλι την ανανέωσή τους για να μπορούν να ξαναμπούν στους στίβους και να παίξουν μπάλα και ποδόσφαιρο και αθλητισμό. Αυτό είναι μια προσφορά, όχι σε επίπεδο προσφοράς, είναι μια συνεργασία που εγώ χρόνια έχω κάνει και όταν ήμουν στο Συμβούλιο Βούλα Διοικητής, οργανώσαμε αυτά τα αθλητικά κέντρα των κακώσεων, ώστε να μπορούν να υποδέχονται αθλητές οι οποίοι φυσικά δεν έχουν χρήματα να πάνε σε μεγάλους αθλιάτρους και να κάνουν την αγωγή της υγείας τους. Αυτό μαζί με την αγωνία που υπάρχει σήμερα και το είδα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο αλλά και σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, εγώ επειδή πήξα και παλιός διοικητής και έπαιζα και μπάλα, ήμουνα και επίσης στα 100 μέτρα, αυτό είναι ένα θέμα που στην πατρίδα μου την ΕΜΕΑ το ξέρουν. Εγώ έχω το αθλητικό πνεύμα και τους είπα ότι θα είμαστε δίπλα στην προσπάθεια αυτή που κάνουν και το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και όλοι οι αθλητές μαζί και νομίζω ότι ήταν μια χαρούμενη μέρα στην απεσιοδοξία που υπάρχει γενικότερα και στα όλα προβλήματα. Νομίζω ότι ήταν ένα καινούργιο όραμα, μια καινούργια διαδικασία που την έχει ανάγκη και ο αγωνιστικός χώρος, διότι πραγματικά μπορεί να μην έχουμε τόσους γιατρούς να πάρουν τους αγωνιστικούς χώρους, αλλά πρέπει να έχουμε ανθρώπους που να ξέρουν τη γνώση για να μπορούν να κάνουν την πρόληψη στο επίγον που μπορεί να συμβεί μέσα στον αγωνιστικό. Εμείς να σας συγχαρούμε για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε συνεχώς. Σας βλέπουμε συνέχεια κάτω στην πατρίδα, όπως στη σημερινή εκδήλωση, και να ευχηθούμε η προσφορά σας, αυτό το πάθος σας, αυτή η δράση σας να χαρίζει πολλές ακόμα χαρούμενες μέρες στην Κορινθία μας. Δεσμευτήκαμε να είμαστε δίπλα όχι μόνο στην Κόρινθο αλλά και σε όλη την Ελλάδα, διότι πραγματικά το ΕΚΑΒ είναι ακριβώς εκείνος ο χώρος που προσπαθεί να δώσει άμεση λύση στα επίγοντα. Να είστε καλά, κύριε Ροτζιώκο. Να είστε καλά.